Λοιπόν, έναρξη τρίτου μέρους εκπομπής. Με μουσικό θα συνομιλήσουμε, οπότε δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά το τρίτο μέρος εκπομπής μας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κοξαράκη. Είναι ο κύριος Γιάννης Κοξαράκης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, παράρτημα Κρήτης, για θέματα που αφορούν τον κλάδο και όχι μόνο. Κύριε Κοξαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλή χρονιά. Σε πολλά sites, αθηναϊκά και τοπικά, κυκλοφόρησε η είδηση ότι έληξε η προθεσμία εγγραφής στο Μητρό Καλλιτεχνών. Δηλαδή... Κοιτάξτε τώρα, είχαμε μια πολύ πλούσια χρονιά το 2020 ο κλάδος σε εξελίξεις. Επειδή ακριβώς βρεθήκαμε στον αέρα πάρα πολύ μουσική, το σύνολο του κλάδου με το lockdown, με το πρώτο και με το δεύτερο, αλλά και το καλοκαίρι ακόμα πολύ λίγο καταφέραν να δουλέψουν οι συνάδελφοι. Μετά από πιέσεις η κυβέρνηση έκανε ένα Μητρό Καλλιτεχνών, έφτιαξε μια πλατφόρμα διαδικτυακά, ώστε να κάνουμε να εγγραφούν οι συνάδελφοι για προκειμένου να πάρουν το επίδομα. Την αποζημίωση ειδικού σκοπού που παίρνουν όλοι οι εργαζόμενοι, απλά επειδή δεν υπήρχε μεμονωμένα εργοδότης συγκεκριμένος για το μουσικό απαραίτητα, ναι. Επί της ουσίας δηλωνόμαστε μόνοι μας στο Μητρό. Οπότε αυτή η προθεσμία έληξε. Η στήριξη που έχετε πάρει, που θα πάρετε, αρκεί. Να σας πω, καταρχάς η πλατφόρμα ανοίγει και κλείνει κατά το δοκούν. Ναι. Δηλαδή. Δηλαδή είχε ανοίξει μέχρι τις 20 του Οκτώβρη και μετά την κλείσανε για προκειμένου να δοθούν για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο το επίδομα. Οι δηλώσεις ήταν μέχρι τις 20 του Οκτώβρη και μετά κλείσανε την πλατφόρμα με αποτέλεσμα πολύ να μείνουν έξω και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν πήραν το επίδομα. Μάλιστα. Και είναι και άνθρωποι, κύριε Κοξαράκη, που είναι αποκλειστικά και μόνο μουσικοί ορισμένοι από αυτούς. Δηλαδή δεν έχουν δεύτερη και τρίτη δουλειά. Άσχετα οι άνθρωποι τι αναγκάστηκαν να κάνουν στην πορεία μέσα στην πανδημία. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, δεν αρκεί η βοήθεια. Επίσης, σας λέω, έχουν μείνει πολύ εκτός με όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί η πλατφόρμα είναι κακοφτιαγμένη, γιατί υπάρχουν δυσκολίες σε πολλούς. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια τώρα να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι, να γραφούν εγκαίρως στην πλατφόρμα, προκειμένου να πάρουν τώρα τον τελευταίο δύο μηνών την αποζημίωση του σκοπού. Αλλά γενικά και όλο αυτό, δηλαδή η αποζημίωση, το επίδομα έτσι όπως ήρθε μετά από μάχες μεγάλες που δώσαμε. Δηλαδή, πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ο κλάδος ήταν τόσο μαζικά, κατέβηκε στον δρόμο, γιατί υπήρχε μεγάλη αγωνία. Μάλιστα. Κύριε Κοξαράκη, εντάξει, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική ενίσχυσης των μουσικών στο πλαίσιο της πανδημίας και της διαχείρισης της πανδημίας. Τι πρέπει να γίνει, τι προτείνετε εσείς, τι προτείνει ο σύλλογός σας? Εμείς αυτό που προτείναμε εξ αρχής ήταν από τη στιγμή που δεν μπορεί να εργαστεί, δεν μπορούν να εργαστούν οι συνάδελφοι. Μ' ακούτε? Βέβαια, βέβαια. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να εργαστούν οι συνάδελφοι, να υπάρχει πλήρης κάλυψη. Αλλά όταν λέμε πλήρης κάλυψη, εννοούμε να παγώσουν οι πληρωμές στο δημόσιο, στις τράπεζες. Γιατί είναι και αυτά. Και με 5 εκατοστάρικα, ακόμα και όταν πάρει κάποιος την αποζημίωση. Καταλαβαίνετε, δεν βγαίνουν. Είναι δύσκολα. Μάλιστα, κύριε Κοξαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα.